Thank you.
Η κλασική μουσική έχει μερικά καλά κρυμμένα μυστικά. Γι' αυτό, πριν σχολιάσω τα τρία τελευταία έργα που θα παρουσιαστούν, θα ήθελα να σας πω και να προτείνω να βρείτε και να ακούσετε Τσέχους συνθέτες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και εκτός από τους πολύ γνωστούς, όπως ο Ντβόρζακ και ο Σμέτανα, είναι και ένας επίσης, τον οποίο θέλω να αναφέρω ιδιαιτέρως, ο Γιάν Βαν Χάλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν προχθές, 20 Αυγούστου του 1813. Υπάρχουν σπουδαίοι συμφωνιστές Τσέχοι του 19ου αιώνα, οι οποίοι έχουν γράψει πολλές και καταπληκτικές συμφωνίες, που πολλές φορές δεν θα ξεχωρίζετε αν είναι, ας πούμε, του Μπραμς ή κάποιου άλλου δυτικού λεγόμενου συνθέτη. Και επίσης έχουν γράψει καταπληκτικά κοντσέρτα για πιάνο και για άλλα όργανα. Αναφέρω μερικά ονόματα, Φίμπιχ, Ίγνατς Μόσελες, ο Έριχ Κόρνγκολντ, ο οποίος είναι και κινηματογραφικός συνθέτης, ο Κράμαρ, ο Μισλιβέτσακ, Σουκ, Γιάν Στάμιτς, ο Κομζάκ και πολλοί ακόμη. Είναι πραγματικά αξιόλογοι και ψάξτε να βρείτε, θα ακούσετε υπέροχη μουσική. Ας δούμε λοιπόν τα τρία τελευταία έργα της απόψινής βραδιάς. Όπως ο Ντβόρζακ, έτσι και ο Λέος Γιάνατσεκ αφιέρωσε λιγοστές συνθέσεις του στο εκκλησιαστικό όργανο και μάλιστα αυτές στην πρώιμη περίοδό του. Το Αντάτζιο που θα ακούσουμε τώρα το έγραψε στα 30 του χρόνια και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας συγκεκριμένης μουσικής γλώσσας του συνθέτη, του Λέος Γιάνατσεκ. Ο Μπόχουσλαβ Μαρτινού, επίσης γνωστός συνθέτης και μεγάλος, έγραψε μονάχα μία σύνθεση για το εκκλησιαστικό όργανο και αυτή την έγραψε στο τέλος της ζωής του. Ήταν η τελευταία του σύνθεση, το 1959, στα μέσα του 20ου αιώνα, και μάλιστα δεν πρόλαβε λίγο πριν από το τέλος της να την ολοκληρώσει. Και μάλιστα για να γράψει αυτή τη σύνθεση για σόλο εκκλησιαστικό όργανο ήταν μια πρόταση ενός σημαντικού τσέχου οργανίστα και δέχτηκε την πρόταση, ξεκίνησε να τη γράφει, λίγο πριν από το τέλος όμως έφυγε από τη ζωή και δεν πρόλαβε φυσικά ούτε να την ολοκληρώσει, ούτε να δει την πρεμιέρα της. Μόνον μερικές πινελιές, μερικές σημειώσεις έχουν μείνει από το τέλος αυτού του έργου, το οποίο το συμπλήρωσε ο προαναφερόμενος οργανίστας, ο Μπέντρζιχς Γιάνατσεκ, και ολοκλήρωσε τη σύνθεση. Και το απόψινό ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου θα ολοκληρωθεί με μία ακόμη σύνθεση του οργανίστα, του Λουκάς Πετροβάλσκι. Είναι μια σουίτα ιμπροβιζάντα, μια αυτοσχεδιαστική σουίτα σε τρία μέρη.
ανακατεύει όπως το συνηθίζουμε για να εισπράξει την επιδοκιμασία σας. Θα ήθελα να σας πω μόνο δύο πράγματα, ότι ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος θα προσφέρει κάποια αναμνηστικά και εμείς θα σας περιμένουμε ξανά μεθαύριο Τετάρτη εδώ, γιατί υπάρχει μια συναυλία με έργα για βαρύτονο και εκκλησιαστικό όργανο με δύο μουσικούς από τη Μάλτα που νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Yeah.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.